εκφράζονται, ειδικά όταν ζητιούνται να γίνουν και υπερβάσεις. Η συντριπτική πλειοψηφία των βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ έδειξε διατεθειμένη να κάνει αυτή την υπέρβαση. Τώρα από εκεί και πέρα. Αληθεύουν κάποιες πληροφορίες που δημοσιεύθηκαν ότι υπήρξαν τρεις βουλευτές, ο κ. Κόδελας, η κ. Σωτηρίου και ο κ. Λαπαβίτσας, οι οποίοι εξέφρασαν την πρόθεσή τους να ψηφίσουν παρόν και τους υπόθηκε ότι εάν το πράξουν θα βγουν εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας. Δεν γνωρίζω κάτι τέτοιο. Να υπόθηκε κάτι τέτοιο. Γενικά δεν απειλούμε με διαγραφές. Νομίζω ότι και αυτοί οι βουλευτές συνειδητοποίησαν ότι σε αυτή την κρίσιμη στιγμή, ανεξάρτητα από την προτίμησή τους ή μη σε κάποιο πρόσωπο για την Προεδρία της Δημοκρατίας, αντιλαμβάνονται όλοι αυτή τη στιγμή ότι χρειάζεται να υπάρχει ένα αραγές μέτωπο όχι μόνο στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά γενικότερα και στην κυβέρνηση και στο πολιτικό σύστημα, γιατί είναι κρίσιμες οι πολιτικές στιγμές. Επομένως, μέτρα που δεν θα διανύουμε. Υπάρχουν, λέτε, για κανέναν. Όχι, δεν θα υπάρχουν μέτρα. Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι είναι και θέματα. Επειδή, να σας εξηγήσω, εμείς όταν προτείνεις έναν κεντροδεξιό πρόεδρο της Δημοκρατίας. Προφανώς αντιλαμβάνεις ότι κάποιοι, ας πούμε, από τους βουλευτές νιώθουν ότι πρέπει να κάνουν μια υπέρβαση. Ναι. Και όντως ζητάμε από τους βουλευτές, ζητήσαμε από τους βουλευτές να κάνουν υπέρβαση. Προφανώς. Όταν ένα πρόσωπο έτσι κεντρικό, όπως είναι ο Προκόπης Παυλόπουλος, ενός άλλου πολιτικού χώρου. Νομίζω ότι αυτό το έπραξαν στη συντηρητική πλειοψηφία, αντιλαμβανόμενοι την ανάγκη που υπάρχει αυτή τη στιγμή για να συμβολήσουμε και τη λαϊκή ενότητα αλλά και την εθνική ομοψυχία σε μια από τις πιο κρίσιμες στιγμές. Αυτή ήταν η στόχευση για την επιλογή του προσώπου. Αυτή ήταν. Με βάση αυτό και πιστεύουμε ότι ο κύριος Παυλόπουλος συμβολίζει, παίζει έτσι αυτόν τον ρόλο συμβολικά για να δείξει αυτή την εικόνα. Θα ρωτήσω κάτι. Γιατί τελικά επικράτησε ο κύριος Παυλόπουλος έναντι του κύριου Αβραμόπουλου? Γιατί πιστεύουμε ότι στο πρόσωπο του κύριου Παυλόπουλου συμβολίζονται καλύτερα αυτά τα χαρακτηριστικά. Χωρίς προφανώς να υποτιμούμε σε καμία περίπτωση και τον κύριο Αβραμόπουλο. Ο κύριος Αβραμόπουλος έχει να διαδραματίσει έναν εξαιρετικά κομβικό ρόλο και για τα συμφέροντα της χώρας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ειδικά από μια θέση η οποία είναι εξαιρετικά σημαντική για την Ελλάδα, τη θέση για τη μετανάστευση. Εντάξει, ο κύριος Γιουνκέρ είχε εκφράσει κάποια δυσαρέσκεια, ένα προβληματισμό θα μπορούσα να πω. Σε σχέση με την αντικατάσταση του κυρίου Αβραμόπουλου. Δεν ήταν αυτό που έπαιξε. Δεν ήταν αυτό που έπαιξε τον καθοριστικό ρόλο. Θα μπορούσα να σας πω από την άλλη ότι καθοριστικό ρόλο έπαιξε η πιθανότητα να άλλαζε χαρτοφυλάκιο ο επόμενος επίτροπος. Να χάναμε το συγκεκριμένο χαρτοφυλάκιο της μετανάστευσης, που νομίζουμε ότι είναι σημαντικό, ειδικά για μια χώρα η οποία αποτελεί και σημείο εισόδου μεταναστών όπως είναι η Ελλάδα. Πρόσωπο δηλαδή αριστερό δεν έπαιξε ποτέ για εσάς? Κοιτάξτε να δείτε, ονόματα συζητήθηκαν. Νομίζω υπήρχε ένα σχεδιασμό και μια κατεύθυνση να εκφραστεί αυτό που σας είπα και πριν. Κατανοητό. Η ανάγκη να υπάρχει, να συμβολιστεί σε αυτό το επίπεδο η λαϊκή ενότητα. Θα ρωτήσω τώρα κάτι που μπορεί να συνδέεται και με αυτό. Επί της ουσίας της πολιτικής επιλογής. Άκουσα την κυρία Κωνσταντοπούλου εχθές στην ανακοίνωση του αποτελέσματος στον κύριο Παυλόπουλο να κάνει λόγο για δημοψηφίσματα. Είναι μέσα στα ενδεχόμενα, στους προβληματισμούς της κυβέρνησης η διεξαγωγή κάποιου δημοψηφίσματος, είτε για θέματα που αφορούν στη διαπραγμάτευση με τους εταίρους και την όποια σύμβαση, είτε για άλλα θέματα? Γενικότερα, με το θεσμό των δημοψηφισμάτων, και εγώ προσωπικά, αλλά και η κυβέρνηση, διάκειται θετικά. Νομίζω ότι είναι σημαντικό για κρίσιμα ερωτήματα τα οποία είτε αφορούν τοπικό επίπεδο είτε αφορούν έτσι ευρύτερα εθνικής εμβέλειας ζητήματα. Είναι μια πρακτική η οποία κατά την άποψή μας μπορεί να παίξει ένα σημαντικό ρόλο στο λήξη δημοκρατικών αποφάσεων. Από εκεί και πέρα, αν το κάνετε πιο συγκεκριμένο και αν εκεί θέλετε να καταλήξετε, κύριε Λαριτζή, κύριε Οικονόμου, δεν είναι στις προθέσεις της κυβέρνησης. Ακόμα και αν είναι τεροβαρής και κόντρα σε αυτά που έχετε υποσχεθεί. Σε δημοψήφισμα. Νομίζουμε ότι το δημοψήφισμα έγινε στην 25η Γενάρη. Υπάρχει αυτή η ξεκάθαρη και ρητή εντολή που έχουμε λάβει από τον ελληνικό λαό, η οποία για μας είχε και δημοψηφισματικό χαρακτήρα από τη στιγμή που ήταν δύο προγράμματα τα οποία αντιτίθεται και ήταν άσπρο-μαύρο. Ήταν είτε η συνέχεια αυτού του προγράμματος, είτε η μη συνέχεια αυτού αυτό του προγράμματος. Γιατί... Επομένως, ο ελληνικός λαός έχει μιλήσει και εμείς είμαστε δεσμευμένοι από τη λαϊκή εντολή όπως εκφράστηκε, σαν να ήταν δημοψήφισμα. Γι' αυτό σας ρωτώ. Γιατί... Ποια θα ήταν η λύση δηλαδή για εσάς, αν δεν επιτευχθεί συμφωνία από τη στιγμή που το δημοψήφισμα δεν είναι μέσα στο κάδρο σύνοδος κορυφής για να βρεθεί πολιτική λύση? Εμείς αυτή τη στιγμή, κυρία Τζολέτο,
μεσούσης της διαπραγμάτευσης, μιας σκληρής διαπραγμάτευσης, μπορούμε να διαβεβαιώσουμε τον ελληνικό λαό ότι κάνουμε τα πάντα, ό,τι περνάει από το χέρι μας, με αποφασιστικότητα και νυφαλιότητα, έτσι ώστε να επιτύχουμε μια αμοιβαία, αποδεκτή και υποφελή συμφωνία. Για να το κάνουμε αυτό, έχουμε προσπαθήσει ειδικά, έχει γίνει προσπάθεια από τη δική μας την πλευρά, να συνεχιστεί αυτός ο διάλογος, να υπάρξουν, να βρεθούν τα κοινά σημεία, έτσι ώστε να μην μπορεί κανείς να μας κατηγορήσει ότι είμαστε αιμονικοί σε μια σειρά από ζητήματα και ότι δεν θέλουμε το διάλογο. Προσπαθούμε από τη δική μας την πλευρά, βασισμένη πάντοτε στη λαϊκή εντολή που έχουμε λάβει, η οποία είναι ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό το πρόγραμμα, δεν μπορεί να συνεχιστεί το μνημόνιο. Υπάρχει μια πιθανότητα. Κοιτάξτε, εμείς... Το λέω γιατί βλέπω να συνεχίζεται μια εκροή καταθέσεων λόγω της αβεβαιότητας από τις τράπεζες που αρχίζει να γίνεται σιγά σιγά επικίνδυνη. Εγώ θα σας απαντήσω. Και αυτό, αν δεν βελτιωθεί το κλίμα, όπως ξέρετε, μέσα από μια συμφωνία, δεν θα σταματήσει. Εμάς ο στόχος μας είναι να κλείσει αυτή η συμφωνία σύντομα. Για να κλείσει αυτή η συμφωνία σύντομα, πρέπει να υπάρχει σεβασμός της αξιοπρέπειας της χώρας, πρέπει να υπάρχει σεβασμός της δημοκρατίας στην Ελλάδα. Mm. Και αντιλαμβάνεστε τι εννοώ με αυτό. Δεν είναι δυνατόν στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο, η οποία είναι η μήτρα της δημοκρατίας, να συμπεριφερόμαστε σε επίπεδο ευρωπαϊκό και σε επίπεδο εταίρων, σαν να μην έχουν συμβεί εκλογές. Mm-hmm. Στροθοκαμιλίζουμε αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Δεν μπορούμε να μιλάμε για συνέχεια ενός προγράμματος το οποίο έχει απορριφθεί από την πλειοψηφία του ελληνικού λαού. Και δεν είναι απλά και μόνο ένα πείσμα της κυβέρνησης, επειδή όλα τα προηγούμενα χρόνια ο ΣΥΡΙΖΑ, ο σημερινός πρωθυπουργός, ήταν απέναντι σε αυτή την πολιτική και ασκούσανε κριτική στις προηγούμενες κυβερνήσεις. Είναι ζήτημα ορθού λόγου. Είναι ζήτημα αντικειμενικής εκτίμησης της κατάστασης. Ξέρετε, δεν μπορεί να συνεχιστεί μια πολιτική η οποία συμπιέζει ακόμα περισσότερο τα λαϊκά εισοδήματα, τους μικρομεσαίους, τους ανέργους. Αν θέλουμε να βγούμε από αυτό το φαύλο κύκλο, κάτι πρέπει να γίνει, να αλλάξει πολιτική. Επειδή λοιπόν αυτή είναι η θέση της ελληνικής πλευράς και δικαιολογημένα και με βάση τα όσα είχατε πει ενώ προεκλογικά, αλλά και τα όσα σε αυτή την περίοδο της διαπραγμάτευσης συζητώνται, γι' αυτό γίνεται η κουβέντα της πολιτικής διαχείρισης του όποιου αποτελέσματος. Διότι σε μια διαπραγμάτευση, κύριε εκπρόσωπο, όπως ξέρετε καλά, κανείς δεν παίρνει το 100%. Το ερώτημα είναι λοιπόν, και επειδή η κυβέρνηση κατηγορείται ή της ασκείται μια κριτική, ότι σε σχέση με το τι λέγατε πριν τις εκλογές, αυτό που γίνεται τώρα δεν έχει και πολύ μεγάλη συνάφεια. Διότι, για παράδειγμα, δεν υπάρχει πια θέμα διαγραφής, δεν δίθεται από πουθενά θέμα διαγραφής του χρέους. Διότι, για παράδειγμα, από εκεί που δεν ζητούσατε παράταση και λέγατε ένα καινούριο πρόγραμμα, μπαίνετε σε μια διαδικασία παράτασης της δανειακής, βέβαια, λέτε, σύμβασης. Οι εταίροι λένε από την άλλη πλευρά, ναι, ρε παιδιά, αλλά η δανειακή σύμβαση είναι συνδεδεμένη με μέτρα, με κάποιο πρόγραμμα, με κάτι που πρέπει να κάνετε, εν πάση περιπτώσει. Και ότι όλο αυτό στο πλαίσιο μιας ρεαλιστικής προσαρμογής είναι σε μια απόσταση από αυτό που προεκλογικά λέγατε, που ήταν πολύ πιο σκληρό και σε σχέση με τα μνημόνια, την κατάργησή του, τους εφαρμοστικούς νόμους κτλ. Εάν η χώρα από τα πράγματα, λέω, και η κυβέρνηση, αναγκαστεί να μπει σε μια συμφωνία που δεν είναι στο πλαίσιο των βασικών της στοχεύσεων, ή είναι στους προβληματισμούς σας να ζητήσετε μια ευρύτερη στήριξη αυτής της απόφασης από τον ελληνικό λαό. Εγώ θα σας επαναλάβω και θα σας το πω με απόλυτη επειδή είδα, ας πούμε, τον Πρωθυπουργό χτες στις επαφές που είχε με τους πολιτικούς αρχηγούς να ανοίγει τη δυνατότητα συνεννόησης. Και να λέει ότι και με τον κύριο Βενιζέλο και με τον κύριο Θεοδωράκη και στον κύριο Κουβέλη που τηλεφώνησε κτλ. Ότι να δούμε και ένα μόνιμο σχήμα, ας πούμε, και συζητήσεων και διαπραγμάτευσης της εθνικής ομάδας. Ναι. Κοιτάξτε, εμείς στο εσωτερικό επίπεδο, στο πολιτικό επίπεδο, στην πολιτική ζωή της Ελλάδος, ζητάμε τις συνενέσεις, ζητάμε την ενημέρωση, την πληροφόρηση. Είναι κάτι το οποίο βοηθάει και την κυβέρνηση αυτή τη στιγμή να παρέχει πληροφόρηση και ενημέρωση σε όσους πολιτικούς αρχηγούς και σε όσα πολιτικά κόμματα το επιθυμούν και το ζητάνε από τον Πρωθυπουργό. Δεύτερον, αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι εμείς, έχοντας λάβει, το έχω πει πολλές φορές, αλλά έχει σημασία, έχοντας λάβει αυτή τη λαϊκή εντολή, έχουμε δεσμεύσεις απέναντι στον ελληνικό λαό. Και εμείς ένα πράγμα το οποίο δεν θα τραυματίσουμε, και σας το λέω απολύτως ειλικρινά, είναι την αξιοπιστία μας απέναντι στο λαό. Εμείς έχουμε συνάψει ένα συμβόλαιο, το οποίο κατά την άποψή μου. Αυτό, κύριε Σαγκελάκη, θα σας απαντήσω. Ο κύριος Βαρουφάκης μας έχει μιλήσει για Αρμαγεδόνα σε περίπτωση που. Ο άλλος υπουργός σας, ο κύριος Καμένος, μας μίλησε για Κούγκη. Επομένως, υπάρχουν στην οπτική αυτά, αυτές οι λύσεις. Εγώ θα σας απαντήσω και θα σας πω το εξής. Επειδή ακριβώς πιστεύουμε ότι η αξιοπιστία
στο συμβόλαιο που έχουμε υπογράψει με τον ελληνικό λαό έχει να κάνει και γενικότερα με την αξιοπιστία του πολιτικού συστήματος. Δηλαδή, πιστεύουμε πραγματικά ότι προσφέρουμε και στο πολιτικό σύστημα, παραμένοντας σταθεροί σε κάτι το οποίο λέγαμε και προεκλογικά. Γι' αυτό ακριβώς δεν πρόκειται να κάνουμε πίσω σε σχέση με ό,τι λέγαμε. Από εκεί και πέρα, προφανώς, μέσα σε μια διαπραγμάτευση, μέσα από μια σκληρή διαπραγμάτευση με άνισους όρους που παίζεται αυτή τη στιγμή σε ευρωπαϊκό επίπεδο και συγκρίνοντας με τα προηγούμενα 5 χρόνια που κατά την άποψή μας όχι απλώς δεν έγινε κάτι για να αλλάξει αυτή η κατάσταση, αλλά διευκολύνθηκε αυτή η κατάσταση, έχουμε σκοπό να περάσουμε και δεν θα κάνουμε πίσω αν δεν περάσουμε μια σειρά από ζητήματα τα οποία θα μπορέσουν να ανακουφίσουν και να δώσουν ανάσα στον ελληνικό λαό. Εκφράζει την κυβέρνηση η έκφραση αν δεν πάρουμε αυτά που θέλουμε θα το κάνουμε κούγκι? Δεν εκφράζει την κυβέρνηση. Εξαρτάται καταρχήν τι εννοούμε. Τι θα πει θα το κάνουμε κούγκι? Μα ρωτάτε τι εννοείτε. Ρωτήστε τον υπουργό σας. Ένα υπουργό κορυφαίο. Εξαρτάται τι εννοούμε. Ότι θα ανατινάξουμε τη χώρα για να του πάρουμε και του άλλου μαζί μα. Δεν θέλουμε να φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Δεν βοηθάνε πάντως αυτές οι εκφράσεις. Δεν θέλουμε να φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Δεν θέλουμε να φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Από εκεί και πέρα όμως, καλό είναι να λαμβάνουν υπόψη και οι εταίροι ότι είμαστε μια δημοκρατία και μια νέα ελληνική κυβέρνηση που δεσμεύεται από τους δημοκρατικούς κανόνες του παιχνιδιού και πρέπει να υπάρχουν συνενέσεις και από τη δική τους την πλευρά. Εμείς έχουμε κάνει τα απαραίτητα βήματα. Μέχρι ένα σημείο πάνε αυτά τα βήματα. Δεν θα πάνε παρακάτω αυτά τα βήματα και οι κόκκινες γραμμές που έχουμε βάλει σε σχέση και με την ανθρωπιστική κρίση και με την ανάγκη επανακίνησης της οικονομίας και σε σχέση με το δημοσιονομικό χώρο ο οποίος απαιτείται αυτή τη στιγμή και τα πρωτογενή πλεονάσματα και όλα αυτά να καταλήξουν και στο χρέος, γιατί το χρέος δεν έχει φύγει από την ατζέντα. Το χρέος απλά δεν μπαίνει σε αυτήν την τετράμινη συμφωνία γέφυρα από την οποία επιδιώκουμε. Το χρέος έχει να κάνει με την επόμενη περίοδο. Όλα αυτά προσπαθούμε να τα κάνουμε να γίνουν σεβαστά από τους Ευρωπαίους στο πλαίσιο μιας αμοιβαίας επωφελούς λύσης. Δεν τα θέλουμε για τον εαυτό μας. Δεν μιλάμε αυτό. Μόνο για άλλο τον ελληνικό λαό. Παρακαλώ, πέστε μου. Κάθε φορά που γίνεται αυτή η συζήτηση, έχετε μια πολύ σταθερή τοποθέτηση από αυτού. Ανεξάρτητα τώρα την οξύτητα των εκφράσεων που μπορεί να χρησιμοποιούν κάποιοι υπουργοί κτλ. Το ερώτημα που τίθεται είναι τι κάνουμε και τι κάνετε εσείς ως κυβέρνηση και όλοι μας ως χώρα στην περίπτωση που δεν υπάρχει συμφωνία, που υπάρχει μια άκαμπτη στάση από την πλευρά των εταίρων. Ο κ. Βαρουφάκης λέει δεν υπάρχει πλαν B. Τι κάνει η χώρα? Έχεις απέναντι το Σόιμπλε, ο οποίος σου λέει παιδιά, η επέκταση της συμφωνίας σημαίνει επέκταση του προγράμματος. Τελεία παύλα. Ας συζητήσουμε κανένα μικρομέτρο κτλ. Αλλά με συγχωρείτε πάρα πολύ. Αυτό σημαίνει για μας. Αυτό είπε πριν. Λέω. Εάν επιμείνει σε αυτή τη γραμμή η άλλη πλευρά και δεν μπορούμε να βρούμε συμφωνία, διότι εσείς προφανώς δεν πάτε σε μια γραμμή συνέχιση του μνημονίου. Τι κάνει η κυβέρνηση, τι κάνει η χώρα? Μεσούσεις της διαπραγμάτευσης προτιμώ να μην πείτε. Να περιμένω βέβαια, τα αποτελέσματα και να σας πω. Μάθαμε μόλις τώρα, κύριε εκπρόσωπο, για να σας βοηθήσω το πω. Να μας το πούν και πιο αναλυτικά οι συνάδελφοι. Από τον κύριο Σόιμπλε, μάλλον κοιμήθηκε καλά, απόψε κάτι έγινε. Χαλαρώστε, λέει, θα τα καταφέρουμε. Ναι. Να απαντήσω. Μην προσπαθείτε και εμένα να με χαλαρώσετε τώρα. Θέλω να απαντήσω στον κύριο Λυριτζή για να μην μένει αναπάντητος. Ότι επειδή ακριβώς αυτό που σας έλεγα μεσούς της διαπραγμάτευσης, εμείς δίνουμε τη μάχη για να πετύχουμε συμφωνία, το μόνο που θα μπορούσα να σας πω είναι ότι εάν καταλήξουμε σε αποτυχία, εμείς σε καμία περίπτωση δεν υπογράφουμε μνημόνιο και δεν υπογράφουμε συνέχιση αυτής της πολιτικής. Αυτό μπορώ δηλαδή να σας πω. Συμφωνία με μέτρα δεν υπογράφεται με τίποτα? Συμφωνία με μέτρα τα οποία έχουν αυτόν τον χαρακτήρα, λιτότητας, επιπλέον περικοπών και κινούνται στην αντίθετη απολύτως κατεύθυνση από το δικό μας πρόγραμμα, δεν πρόκειται να υπογράψουμε. Το χρέος τελικά είναι βιώσιμο ή όχι, κύριε Υπουργέ? Δεν είναι βιώσιμο το χρέος. Γιατί μπερδευτήκαμε λίγο χθες με τη μετάφραση του κυρίου Βαρουφάκη. Μας μπέρδεψε λίγο. Η μετάφραση σας μπέρδεψε. Αλλά εγώ και εγώ που το διάβασα και που το είδα μετά, έλεγε στην ουσία ότι αν γίνουν όλα αυτά τα οποία λέμε και το πρόγραμμά μας, το χρέος μπορεί να γίνει βιώσιμο. Δεν νομίζω ότι τίθεται θέμα. Δηλαδή τον κύριο Βαρουφάκη έγινε γνωστός στην ουσία στο ευρύ κοινό. Από αυτή τη θέση, που κρατάει εδώ και 5 χρόνια. Δεν νομίζω ότι έγινε ξαφνικά Υπουργός Οικονομικών και άλλαξε αυτή τη θέση. Και το είχε πει και ως Υπουργός Οικονομικών το ζήτημα. Δημιουργεί πρόβλημα στην κυβέρνηση ο κ. Βαρουφάκης με τις παρεμβάσεις του, τις συνεχείς? Έχει δημιουργήσει κάποιες αριθμίες από ό,τι βλέπω σύμφωνα με δημοσιεύματα διεθνή? Κάποιοι ζητούν να τον απομακρύνετε? Υπάρχουν τέτοιες σκέψεις στην κυβέρνηση? Όχι ευθέως. Έχει τεθεί από τους εταίρους θέμα για τον κ. Βαρουφάκη στην κυβέρνηση? Όχι, δεν έχει τεθεί κανένα τέτοιο θέμα.
ευθέως στην κυβέρνηση. Εγώ διαβάζω τις διαρροές που γίνονται στον διεθνή τύπο. Μα ακριβώς γι' αυτό ρωτώ. Ως επιτοπλίστων. Ναι. Δεν ξέρω αν αυτά εκφράζουν έτσι και υπόρρητες σκέψεις ενδεχομένως πολιτικών κύκλων, είτε της Ευρωπαϊκής Ένωσης είτε ευρωπαϊκών κυβερνήσεων. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι αυτό αποδεικνύει σε εμάς ότι ο κ. Βαρουφάκης κάνει εξαιρετικά τη δουλειά του. Ο κ. Βαρουφάκης είναι ένας υπουργός ο οποίος βάζει για πρώτη φορά τα ζητήματα στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης, βάζει τις αγωνίες, τις ανασφάλειες, τις σκέψεις του μέσου Έλληνα πολίτη αλλά και του μέσου Ευρωπαίου πολίτη που βιώνει τη λιτότητα και στις άλλες χώρες στο τραπέζι. Η αλήθεια είναι ότι είναι χαρισματικός στον τρόπο επικοινωνίας και αυτό ενδεχομένως, αποσταθεροποιεί παγιωμένες αντιλήψεις για το πώς πρέπει να είναι και να κινείται και να μιλάει ο Υπουργός Οικονομικών της κάθε χώρας. Από εκεί και πέρα, η ελληνική κυβέρνηση αισθάνεται τυχερή που έχει τον κύριο Βαρουφάκη να την εκπροσωπεί ως Υπουργό Οικονομικών. Ακούμε από την Ευρώπη, κύριε Υπουργέ, ότι η κυβέρνηση παρούσα μιλάει μια διαφορετική γλώσσα από ό,τι μιλούν οι Ευρωπαίοι και δεν υπάρχει πεδίο συνεννόησης. Πέρα από τα συγκεκριμένα που συζητάμε τώρα, αλλά γενικά αυτό που τονίζουν οι περισσότερες πλευρές με τις οποίες μιλάμε και οι συνάδελφοί μας και όλοι μας, είναι αυτό ακριβώς, μιλάτε άλλη γλώσσα. Είναι ζήτημα γλώσσας, είναι ζήτημα ουσίας. Όχι, δηλαδή, και τα δύο είναι. Έχει σημασία όμως πώς απευθύνεσαι στους εταίρους. Όταν οι εταίροι μιλούν μια συγκεκριμένη γλώσσα, καταλαβαίνετε πώς το λέμε τώρα. Έτσι. Δηλαδή τις προσωτικοποίησεις, να το πω έτσι. Αυτοί θέλουν το χαρτί κάτω. Λέει πόσα, τι σας παιδί μου να κάνεις. Θέλω να κάνω αντιμετώπιση ανθρωπιστική κρίση. Μάλιστα. Πόσο κοστίζει αυτό. Τι σημαίνει αυτό. 10. Πόσα έχει, 7. Θα είναι κοστολογημένη αυτή η πρόταση τώρα. Αυτή η κουβέντα γίνεται από εκεί. Απαντήσω. Πήγατε για παράδειγμα τώρα στην κυρία Βαλαβάνη. Έχετε συνεννοηθεί με τους εταίρους γι' αυτό. Θα σας απαντήσω. Για μας δεν είναι ζήτημα γλώσσας, είναι ζήτημα ουσίας. Αν τα βρούμε στα ζητήματα ουσίας, να μιλήσουμε και την ίδια γλώσσα. Αν είναι ζήτημα δηλαδή επικοινωνίας με τους εταίρους. Αντίληψη είναι προφανώς. Υπάρχουν διαφορές στην αντίληψη. Δεν το συζητάμε, δεν τις κρύβουμε. Δεν είμαστε και χτεσινοί. Δεν μας καταλαβαίνουν. Ακόμα και εκεί δεν έχουμε καταλάβει τι ζητάνε οι Έλληνες. Και μετά είδα τον κύριο Αναστασιάδη, ο οποίος μάζεψε τον Υπουργό Οικονομικών της Κύπρου. Σωστό. Για αυτήν τη δήλωση που έκανε. Υφίσταται μια πίεση η Κύπρος και λόγω της εξαιτίας μας στενής σύνδεσης και των οικονομιών αλλά και των εθνικών σχέσεων. Εννοείται από την Ευρώπη, την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν θέλω να πιστεύω ότι υπάρχει τέτοιου τύπου πίεση που ασκείται σε μια άλλη χώρα. Θέλω να πιστεύω ότι οι λύσεις και οι συζητήσεις οι οποίες γίνονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο γίνονται σε μια βάση ανάγκης για ανέβρεση μιας αμοιβαίας επωφελούς λύσης. Είναι νομίζω, ξέρετε, αρκετά αποθαρρυντικό για την Ευρωπαϊκή Ένωση ως συνολικό σχέδιο να μπαίνουμε σε μια διαδικασία τιμωρητική απέναντι σε λαούς, απέναντι ακριβώς. Νομίζω ότι πραγματικά δεν βοηθάει. Όταν έχεις μια Ευρώπη 27-28 κρατών, έτσι, όταν έχεις μια Ευρωζώνη 19 κρατών, τότε όλοι αντιλαμβάνονται ότι δεν μπορεί να υπάρχει ομοιογένεια στην πολιτική σκέψη, ούτε στην οικονομική σκέψη, το οποίο είναι θεμητό. Κανείς δεν θέλει μια Ευρώπη μονομπλοκ. Και τι πιο λογικό κιόλας όταν υπάρχουν διαφορετικά κράτη και διαφορετικές κουλτούρες να εκφράζονται διαφορετικές απόψεις. Οι ΗΠΑ έπαιξαν ρόλο. Ο κύριος Λιού τηλεφώνησε και έκανε μια τοποθέτηση πάρα πολύ σκληρή και ο ίδιος, που νομίζω βοήθησε. Δεν ξέρω τι έχετε να πείτε. Σκληρή, λέγοντας τι εννοείται. Χθες μίλησε με τον κύριο Βαρουφάκη. Για να βρεθεί άμεσα λύση, γιατί αλλιώς δεν καταστρεφόμαστε. Βέβαια. Κοιτάξτε, υπάρχει. Αυτό είναι. Εμείς θυμάστε προεκλογικά που λέγαμε, δεν το παίζουμε ως χαρτί, ας πούμε, σε πόκερ, αλλά θυμάστε που λέγαμε ότι αυτή τη στιγμή το τι θα συμβεί στην Ελλάδα είναι σημαντικό για την παγκόσμια οικονομία. Γιατί και κάποιοι τότε γελάγανε, μας λένε ναι, ρε παιδιά, χαλαρώστε, είστε σε μια μικρή γωνίτσα στην Ευρώπη. Κάποιοι από εδώ μέσα εννοώ, σε αυτούς εδώ τους χώρους, αυτά εδώ τα πάνελ. Λεγόταν αυτό. Αλλά βλέπετε ότι τελικά κινητοποιούνται δυνάμεις έξω από την Ευρώπη ακόμα και μέσα στην Ευρώπη, έτσι ώστε να βρεθεί μια λύση. Και ειλικρινά σας το λέω, γιατί εντάξει, είναι νομίζω κρίσιμο να βγαίνουν και κάποια πολιτικά συμπεράσματα. Παρόλο που εντάξει, ο κόσμος τα έχει βγάλει, αλλά μερικές φορές είναι καλό να τα επαναλαμβάνουμε τα συμπεράσματα αυτά. Είδατε πόσο σημαντική είναι αυτή η αλλαγή στάσης μιας ελληνικής κυβέρνησης σε ευρωπαϊκό επίπεδο για να μπορέσει να αλλάξει δρόμο. Γιατί κακά τα ψέματα. Δεν συνεχίζουμε στην ίδια κατάσταση. Τα πράγματα θα ήταν διαφορετικά
αν είχαμε αυτή τη στιγμή μια άλλη κυβέρνηση, αν είχαμε ένα άλλο αποτέλεσμα στις εκλογές. Και δεν το λέω από μια άποψη, ξέρετε, χερεκακίας απέναντι στις προηγούμενες κυβερνήσεις. Το ξέρω, έχετε δίκιο. Όχι, δεν βιάζομαι. Ίσα-ίσα που δεν βιάζομαι. Αν δεν δούμε τη συμφωνία πρώτα, κύριε Εκπρόσωπε. Αλλά θα είναι. Αν έχει μια συμφωνία και από μέσα, δεν μας λέει τίποτα. Συμφωνώ απολύτως, κύριε Οικονόμου. Αλλά θέλω να πιστεύω ότι είμαστε σε έναν δρόμο θετικό. Που έχει μπει επιτέλους για πρώτη φορά η Ελλάδα μετά από 5 χρόνια μέσα σε μια τόσο δύσκολη κατάσταση. Γίνεται σκληρή συζήτηση, γίνεται. Και θα κρυθούμε από το αποτέλεσμα. Αλλά να σα ρωτήσω κάτι πιο συγκεκριμένο. Άκουσα προχθές τον Πρωθυπουργό στη συνεδρία τη κοινοβουλευτική ομάδα να αναφέρεται σε μια σειρά από θεσμικού χαρακτήρα πρωτοβουλίε ενώ στο επίπεδο τη Βουλή και να λέει ότι 3 πρώτα νομοσχέδια. Το ένα είναι τα φορολογικά που αφορούν τι εκατοδόσει, το δεύτερο είναι για τα κόκκινα δάνεια και μάλιστα. Προανήγγειλε ότι η ιστορία των 100 δόσεων θα προχωρούσε σήμερα, Πέμπτη, με τη διαδικασία του κατεπήγοντος στη Βουλή. Mm-hmm. Το θέμα αυτό πάει για την επόμενη εβδομάδα. Και θέλω να πω, να σας ρωτήσω ευθέως και να μου απαντήσετε, αν συναρτάται η οποιαδήποτε εφαρμογή του προγράμματος της Θεσσαλονίκης και των ρυθμίσεων που αυτό προβλέπει, με το αποτέλεσμα της συζήτησης. Της διαπραγμάτευσης εννοείται. Κύριε Βαλαβάνη. Διότι, ας πούμε, κρίθηκε ότι χθες αφέθηκε για να δούμε τι θα κάνουμε με τους Ευρωπαίους και αναλόγως. Μην έχουμε μπρος-πίσω νομοσχέδια. Ήταν 2 θέματα. Πρώτα απ' όλα, ότι το να φέρεις ένα τέτοιο νομοσχέδιο με τη μορφή του κατεπήγοντος τελικά αποδείχθηκε δύσκολο από άποψη χρονικών περιθωρίων της διαδικασίας. Για να ετοιμαστεί δηλαδή και ως νομοσχέδιο. Και τεχνικά. Και, τεχνικά. Ναι. Και προφανώς και εμείς από την πλευρά μας είπαμε να περιμένουμε 2 μέρες. Και να προχωρήσουμε την επόμενη εβδομάδα, θέλοντας να δούμε και την κατάληξη των διαπραγματεύσεων. Να μην φανεί ως μόνο στιγμή, αυτή τη στιγμή, αυτό που παρουσίασε η κυρία Βαλαβάνη χτες, δεν είναι ένα νομοσχέδιο το οποίο αποσκοπεί αποκλειστικά και μόνο, βέβαια πρωτίστως σε αυτό αποσκοπεί, στην ανακούφιση της κοινωνίας από λόγους ανθρωπιστικούς. Υπάρχει και το ζήτημα της ανάγκης ύπραξης. Και θα το πω και λίγο κοινικά, και ας γίνομαι και ενδεχομένως και αντιπαθής αυτή τη στιγμή στην κοινωνία. Υπάρχει μία ανάγκη και ύπραξης εσόδων. Αυτό το ξέρουν πολύ καλά και οι εταίροι. Mm-hmm. Νομίζω ότι αν βάλουν θέμα σε σχέση με αυτό το νομοσχέδιο για το εάν θα πρέπει να ψηφιστεί ή όχι, αν στυλώσουν τα πόδια τους, θα έχει να κάνει με μια λογική να μην βρει γρήγορα έσοδα η νέα ελληνική κυβέρνηση, έτσι ώστε. Και η κυρία Βαλαβάνη, βέβαια, έτσι ώστε να μην μπορέσει να συνεχίσει την περπατησιά της χωρίς να έχει ανάγκη τη δικιά τους βοήθεια. Και επομένως εμείς πιστεύουμε αυτή τη στιγμή είναι ένα νομοσχέδιο, μια πρόταση, ένα σχέδιο νόμου, το οποίο όπως το παρουσίασε η κυρία Βαλαβάνη, στην ουσία απαντάει στα αυτά τα 2 βασικά Λέτε, ζητήματα. Ναι. Πρώτον, στο να ανακουφίσει τους ανθρώπους, να βγάλει τη θηλιά αυτή από το λαιμό τους και να μπορέσει να εισπράξει. Το ου καν λάβεις παρά του μη έχοντος που λέγαμε στο προηγούμενο χρονικό διάστημα, δεν το λέγαμε για πλάκα. Πρώτα απ' όλα το νιώθει νομίζω και ο κόσμος και εσείς ενδεχομένως και εμείς όλοι μας στην πραγματικότητά του και στην καθημερινότητά του. Και είναι η λογική. Και ο Πρωθυπουργός δεν ήταν συγκεκριμένος στη Βουλή όσον αφορά το θέμα της ανθρωπιστικής κρίσης. Πότε θα έρθουν όλα αυτά τα μέτρα. Πάνε λίγο πιο πέρα. Ρεύμα, λες και αυτά. Ρεύμα, ναι. Αυτά. Γιατί τα έβαλε μετά από όλα αυτά, χωρίς να λέει πότε ακριβώς. Μετά, στην ουσία, μπορεί να είναι σε 10 μέρες. Δηλαδή θα είναι σε άμεσο χρονικό είναι διάστημα. Το άμεσο χρονικό περιλαμβάνει και το φόρο μεγάλης ακίνητης περιουσίας που θα αντικαταστήσει τον έμφυα ή θα πάει προς την άνοιξη, προς το τέλος. Αυτό, κοιτάξτε, είναι πιο πολύπλοκο νομοσχέδιο. Τέλος Μάρτη. Έτσι, οι δόσεις. Θέλουμε μέχρι τότε, μέχρι εκείνη τη στιγμή, θα γίνουν οι επεξεργασίες για το νέο νομοσχέδιο για να μπορέσει να αντικατασταθεί ο ΕΝΦΙΑ με ένα άλλο σχέδιο φόρου μεγάλης ακίνητης περιουσίας και να μπορέσει το φορολογικό νομοσχέδιο του ΕΝΦΙΑ να αντικατασταθεί με φορολογικό νομοσχέδιο. Νομοθετικές πρωτοβουλίες. Ναι. Διότι ένα μεγάλο κομμάτι των νομοθετικών πρωτοβουλειών που θέλετε να αναλάβετε έχει δημοσιονομικού χαρακτήρα, με την ευρία έννοια. Mm-hmm. Έτσι, δημοσιονομικού χαρακτήρα πρωτοβουλίες. Η κυβέρνηση στη διαπραγμάτευση που κάνει έχει να αντιμετωπίσει μια άποψη που της λέει ζητάς λεφτά, λεφτά πάνε μαζί με πρόγραμμα, με όρους. Mm. Μπορεί να μην είναι το προηγούμενο, μπορεί να είναι κάτι άλλο, αλλά πάει με αυτό. Επομένως, αφού ζητάς λεφτά και υπάρχει ανάγκη για χρήμα, σημαίνει ότι πρέπει αυτό κάπως δημοσιονομικά να καλυφθεί. Mm-hmm. Είναι μόνο τα διαρθρωτικά μέτρα που συζητάτε ή συζητάτε και μέτρα δημοσιονομικού χαρακτήρα? Μέτρα δημοσιονομικού χαρακτήρα σίγουρα δεν έχουν να κάνουν με μέτρα επιπλέον περικοπών στο κοινωνικό κράτος, στις συντάξεις, στους μισθούς. Δεν είναι δηλαδή μέτρα λιτότητας. Αν μπορεί να γίνει και μπορεί να γίνει
περιορισμός των δαπανών και των σπαταλών σε άλλου τύπου επίπεδα, εκεί θα γίνει. Και εκεί υπάρχει και ο αρμόδιος υπουργός, ο αναπληρωτής υπουργός οικονομικών, ο οποίος κάνει μια πάρα πολύ καλή δουλειά, ο κύριος Μάρδας, σε σχέση με αυτά τα ζητήματα. Από εκεί και πέρα υπάρχει και ένα άλλο υπουργείο. Υπάρχει αυτό το υπουργείο του κυρίου Νικολούδη, το οποίο έχει να κάνει με την καταπολέμηση στην ουσία της διαφθοράς, αλλά συγκεκριμένα και της φοροδιαφυγής σε συνεργασία με την κυρία Βαλαβάνη. Διάβασα ένα στοιχείο σήμερα ότι υπάρχουν 20.000 συμπολίτες μας που δεν μπορούν να δικαιολογήσουν την περιουσία που έχουν. Με βάση τα εισοδήματα που δηλώνουν. Δεν πέφτουμε από τα σύννεφα, προφανώς κανένας μας, έτσι. Απλώς είναι πολύ βοήθεια στους εταίρους μας γι' αυτό. Προσφέρθηκε άξιο ο κύριος Σόιμπλε να μας στείλει 5.000 υπαλλήλους. 5.000. Θα γεμίσουμε Γερμανούς εδώ. Αυτό μπορεί να είναι καλό και για λόγους τουριστικής κίνησης και από όλες τις απόψεις. Εντάξει, αν μπορεί να δεθεί τεχνική βοήθεια, εμείς ανοιχτοί είμαστε. Εγώ άκουσα και τον κύριο Ολάντ ότι το είχε πει όταν είχε πάει ο κύριος Τσίπρας στη Γαλλία. Άκουσα και τον κύριο Σόιμπλε που το είπε στον κύριο Βαρουφάκη. Όλοι λένε να δώσουμε βοήθεια τεχνογνωσία. Όποιος θέλει να δώσει τεχνογνωσία που να μπορεί να προσαρμοστεί στα ελληνικά δεδομένα και να βοηθήσει πραγματικά, καλοδεχούμενος. Θα ενισχύσει τους ελεγκτικούς μηχανισμούς. Αυτό είναι το σημαντικό. Αυτό είναι το σημαντικό. Ξέρετε, πολλές φορές μιλάμε για τα συλλογή εσόδων και μιλάμε μόνο για φορολογικούς συντελεστές και το τι θα αλλάξουμε στο κάθε νομοσχέδιο. Αλλά χωρίς φοροεισπρακτικούς και φοροελεγκτικούς μηχανισμούς δεν μπορεί να γίνει η συλλογή εσόδων. Εγώ άκουγα και τον κύριο Νικολούδη στις προγραμματικές δηλώσεις και την κυρία Βαλαβάνη, που έλεγαν πόσο σημαντικό είναι, για παράδειγμα, το ΣΔΟΕ, όταν κάνει τους ελέγχους, να μπορεί να βεβαιώνει και τα ποσά. Και να μην υπάρχει αυτή να κάνει τους ελέγχους μεν οι ελεγκτές του ΣΔΟΕ και ταυτόχρονα να περιμένουν από τη ΣΔΟΕ να κάνουν τις βεβαιώσεις των ποσών και να δημιουργείται ένα μπάχαλο. Αυτά είναι σημαντικές μεταρρυθμίσεις, οι οποίες μπορούν να γεφυρώσουν αυτήν την κατάσταση και να μπορέσει να υπάρξει μια ίσπραξη εσόδων και από την φοροδιαφυγή. Εμάς αυτό είναι το βασικό μας. Θα σας πω τώρα κάτι. Και επειδή το θέτουν και πολλοί φίλοι εδώ. Ναι. Πολλοί κόσμος λέει ότι η επιλογή του Προέδρου της υποψηφιότητας του κ. Παυλόπουλου ως υποψήφιο για την Προεδρία της Δημοκρατίας έδειξε από την πλευρά σας μια ανοχή, να χρησιμοποιήσω αυτή την έκφραση, σε ένα μοντέλο άσκησης της πολιτικής του παρελθόντος. Είστε μια καινούργια δύναμη πολιτική. Περισσότεροι από εσάς είναι και νέοι άνθρωποι, να το πω έτσι, καλή εικόνα. Θα περίμενε κανείς μια ανανεωτική κίνηση με ένα νέο πρόσωπο κτλ. Που θα έδειχνε τον καινούργιο δρόμο. Γυρίσετε πίσω με τα πρόσωπα, και το διαβάζω τώρα από συγκεκριμένο φίλο, που εκφράζει ένα παρελθόν και έναν τρόπο διαχείρισης και των υπουργείων και της διοίκησης κτλ. Που έχει να κάνει με το παρελθόν. Είναι μια προσπάθεια να ξεπληθεί ένα παρελθόν, να το πω έτσι. Όχι. Δεν είναι καμιά προσπάθεια τέτοια για κανένα πρόσωπο, όποιο και αν ήταν αυτό το πρόσωπο. Δεν έχουμε κάτι συγκεκριμένο με τον κύριο Παυλόπουλο που να θέλαμε για οποιοδήποτε λόγο. Ευρύτερα το λέω αυτό. Να ξεπληθεί. Όπως είπατε, θα κρυθούμε από τα πεπραγμένα μας και από την πορεία μας για το αν εκφράζουμε πραγματικά το κάτι νέο. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι μέχρι τώρα, σε μεγάλο βαθμό, προσπαθούμε να δώσουμε και ένα στίγμα ανανέωσης και στο πολιτικό ύφος και στο πολιτικό ήθος και στη διαπραγμάτευση, αλλά και στη σχέση που θέλουμε να καλλιεργήσουμε με τον ελληνικό λαό και σε επίπεδο αξιοπιστίας και σε επίπεδο εμπιστοσύνης. Και αυτό ακριβώς το συμβόλαιο από τη δική μας την πλευρά έχουμε σκοπό να το τιμήσουμε μέχρι τέλους. Και αυτό ακριβώς κάνουμε καθημερινά και στις διαπραγματεύσεις, στο εξωτερικό αλλά και στο εσωτερικό επίπεδο. Ευχαριστώ. Και όπως είπατε, θα κρυθούμε. Εδώ θα είμαστε. Να είστε καλά. Να είστε καλά και εσείς. Καλημέρα σας. Αντώνη, καλημέρα και εσένα.